Το γράμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλες τις ηλικίες. Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto. Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por beber del veneno maligno de tu amor. Yo quedé moribundo y lleno de dolor. Respiré de ese humo amargo de tu adiós y desde que tú te fuiste yo solo tengo, tengo la camisa negra. Porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Να περάσετε το υπόλοιπο όλη σας της ζωής με την ίδια γυναίκα. Πώς γεγονός, ένα λίγο μονότονο. 20 χρόνια ένα κυκλοφορήσατε με γυναίκα και όλοι ήταν μονότονο. Ναι, διότι κάθε νύχτα φαντάζομαι ότι ήμουν με άλλη, είναι κατάλαβες. Χορεύκει πάντως πολλά ωραία η κόρη σου, κυρία Χαρούλα. Αγάπη μου, αν έπαιρνε τα μαθήματα έτσι όπως παίρνει το χορό, θα ήταν αστροναύτη στην NASA τώρα. Ποτέ σου δεν με σεβάστηκες. Γι' αυτόν και θα μείνεις μόνος σου. Μόνος! Τι λέει ρε Ρινούλα μου. Εμάς μας περιτριγυρίζουν να πούμε χιλιάδες ωραίες γκόμενες. Καλύτερες από σένα τώρα. Α δούμε ποιος θα μείνει μόνος του. Τον πρόεδρο της Αττικής ξέρω, τον τζένισε εσύ. Εν άλλη αδικτούδη. Αγνώστου ταυτότητας, ηλίθι Κύπρου. Στην ακρίβεια είναι ο χορός ο λόγος της εγκυμοσύνης μου. Ο χορός! Ποιος είναι τόσο χορός που σε άφησε έγκυο? Ο χορός της Αγιά! Όχι ο χορός! Ο χορευτής! Ταχυπαλμία, για να ακούσω. Δεν ξέρω για την καρδιά της, αλλά το στήθος της είναι πολύ σφριγγυλό. Ως τραβάρα, μα μαζί κανένας να βγάλουμε να. Θέλεις να πεις καμπής, Μαρή? Ναι, πέντε φορές εύτομα. Αλήθεια, σε ποιον? Πέμουν, έρχομαι κι εγώ. Απαναγιά μου, θα σας πω τα μάτια. Θα σας πω τα μάτια. Δεν υπάρχει καμία πιο όμορφη από σένα. Θέλουν να μολάσει μόνο όνειρο. Δηλαδή? Θέλουν όνειρο Χαρούλα μου ότι παντρευκούμαστε. Δηλαδή για σεμά και για σένα ο γάμος μας είναι ένας εφιάλτης. Περίμενε Χαρούλα. Την ώρα που άλλαζε τα Στέφανο ο παπάς μαζί με το Στεφάνι έφη μου και περούκα μου. Η πρώτη λύση κύριε για σεμάκι. Πέμας την Νικόλα. Να παντρευτεί χωρίς την περούκα. Και να νομίσει ο κόσμος ότι είμαι κέλης. Θα νομίσει για σεμάκι να σου θυμίσω ότι είσαι κέλης. Α, ναι, καλά που λαλείς. Να σου πω κάτι, εγώ βρίσκω πολλά γοητευτικούς στους φαλακρούς τους άντρες. Μα σοβαρά? Έχουν μια έξτρα ρενοπότητα. Συμφωνώ, έχει φαλακρούς που είναι πολλά κουλ. Σαν ποιο? Σαν έναν Κεσπάγια. Κι άμα βγάλω την περούκα να μοιάζουν του Κεσπάγια? Όχι ακριβώς, πάντως να είσαι καλύτερος από ό,τι είσαι τώρα. Ωραία μου, ήταν καλά το απόγευμα σου? Δεν ξέρω ακόμα να φάω. Γιατί μωρό μου, δεν σου άρεσε μια μελέτη που σου έκανα? Πού
μαύρο το πιάτο που μέσα η ομελέτα, να σου πω ρε Μαργαρέα μου. Ε, πράγματα τούτα μπορώ να φάω με την μέρα μάθηκια. Ε, ρε μωρό μου, αφού σου το είπα. Δεν γίνεται την ημέρα του γάμου μας να με δεις. Γιατί. Ε, γιατί τσεν το εθίμω. Θέλει να σε τάξω. Θέλω να αφήσεις για να βγάλω το πράγμα να φάω με την ησυχία μου. Δεν είσαι καθόλου ρομαντικός. Στείλε ένα φυλάκι. Ε, είπα κύριε μωρό μου, ποδά είμαι αγάπη, ποδά που δεν είμαι καρού. Τέλος πάντων, πήγαινες της κυρίας Χαρούλας που σε καρτερούν να ντυθείς, άτι. Ρε μωρό μου, πάντως, το νηφικό που θα βάλω θα σας κάνει ούλους να μείνετε με το στόμα ανοιχτό. Ελπίζω να μην είναι που το γέλιο μου να μείνουμε με το στόμα ανοιχτό. Όχι, θα είμαι μια θεά και δεν μπορώ να αποκαλύψω τίποτα άλλο. Πάει. Πάει. Δεν τον ήθελε το ζάρι. Να μου ξίασε πάλι. Τι είναι ρε Μαργαρίτα, τι έξυγα. Θα τη δω την άλλη φίλη και πιένει. Είναι έναν πάτσο μπορεί να σου δώκω, να σου πει και λες. Να μπω γέμω. Παίζεις κατώ μου για μόνος σου. Ρε μάνα, δεν μπορείς τώρα που τα τώρα, είναι πολλά γλύωρα ακόμα. Ήρθαμε να δούμε να μην χρειάζεται τίποτε. Τίποτε δεν χρειάζομαι, μάχομαι να φάω. Αλλά ακόμα δεν καταλαβαίνω μου. Γιατί κυκλοφορείς με τη μέρα τα μάτια. Επέμενε η Μαργαρίτα να μην τη δω σήμερα που είναι η μέρα του γάμου. Εγώ πάντως, αν ήταν να παντρευτώ τη Μαργαρίτα, ήταν να έχω τα μάτια μου συνέχεια δειμένα. Να μην τη θωρώ ποτέ μου. Ανδρούλα, ήσυχα, μεν του μάσησε του κοπελουθιού. Σήμερα παντρεύκεται. Α, μάνα μου, μάνα μου. Με μου το αθυμίζεις να χαρείς. Εφτά φάεις γέμου. Εγώ πηγαίνει η όρεξη. Είδες Ανδρούλα να μπούμε τώρα. Χαμπή, παρέτα με. Παρέτα με, μεν παίζεις με τον πόνο μου. Ώρα καλή κι ώρα καγατή. Τώρα ευλογημένη. Ξέφερα και ήταν ακούθηκε για να δεις όταν που πεις. Παιδιά, είναι πολλά χωρικάτικο να πάμε με το διπλοκάμπινο στους γάμους. Γιατί ρε ρε, ξέρω τον κύριο μου και αν έμπρο αθλήματα για μόνια, εμπαίρναμε μέσα στα διπλοκάμπινα και πανηγυρίζαμε. Εγώ λέει θέλει να πεις, θυμάσαι που γίνει τον καιρόν. Επειδή που τον καιρόν που είχε πια η προαθλήματα για μόνια, πρέπει να σου πιω τρία χρονών. Τελειώνετε, αφήστε τώρα τις μαπές και ελάτε να παπιάσουμε την τούρτα. Να την φορήσει το δίπλο καμπίνο. Παπιάν την αθούλα. Όχι την τούρτα. Γιατί πόσο μεγάλη είναι τούτη τούρτα. Ε, ο άνθρωπος που την έκαμε είπε μας όχι πάει για ρεκόρ Γκίνες. Είναι η πιο μεγάλη τούρτα του κόσμου. Αμάνα μου παιδιά, πάμε να υφέρουμε γιατί πιστεύω χωρίς σήμερα θα έχει πολύ πάσαμα. Άντε. Πάντως ρε μαμά, είναι πολλά περίεργα σήμερα. Και γιατί αγάπη μου, επειδή παντρεύτηκες τη μάμα σου. Την ξέρω ρε μαμά, που τη μια χαίρομαι που είναι να παντρευτείς, αλλά που την άλλη μαραζονού που θα ξαναπαντρευτείς. Ω, μεν το πεις. Μεν το πεις Κωνσταντία μου. Έκαμα μία φορά το λάθος και πήρα το βλάχο. Το δεις εξαμαρτήν ουκ ανδρόσοφου. Τώρα, είναι γλωσσά μιλάς ρε μαμά. Γερμανικά, βαριά. Μα ξέρεις και γερμανικά. Κρίμα στα χρόνια σου και τον κόπο σου που έφερες μες στα σχολεία. Καλημερίζω, καλημερίζω την Ήθη και την πολύ όμορφη κόρη της. Ουάου, Λάκη! Είσαι κουκλάκι με τον Τσινολάκη. Τι θέλεις να με κουνελέ? Ήρθαμε να στολίσουμε τον καμπρό, κύριε Χαρούλα. Φατσάρο σου για γαμπρό, κουνελέ. Ε, καλά, εντάξει, ήρθαμε να στολίσουμε τον καμπρό για να πω σε έναν καλημέρα τη νύφη. Τη νύφη, ο ξένη κόρη τη. Καλά, κύριε Χαρούλα, γιατί μου κάμψε όπω του σιλού το μου φιλόφιλο. Είναι καλά που σου λέει, μαμά, σταματά να το κάνει έτσι. Κατσελάκι μου. Thank you. Ατελάκι, αρκετά έκατσε, ώρα σου να αφήσει. Έφυγε. Γεια σου, κυρία Χαρούλα. Γεια σου, κύριε Μιχάλη μου. Τώρα ξεκινούμε. Μόλι πει που θα με ο κούνελο, κύριε Σάβα. Καλά, εντάξει, έπιασα το υπονοούμενο. Όχι, δεν το είπα καθόλου με υπονοούμενο. Είναι καθαρά που μιλώ, έφυγες. Εντάξει, πριν να φύγω, γίνεται να κάνω ένα special request στους μουσικούς. Ό,τι θέλεις, φίλε.
Θέλω να παίξει δε γύρω μου να λέει αν είσαι κι αν δεν είσαι ούτε υπάρχουν παιδί. Έγιω να σε φιλήσω κι ας πάω φυλακή. Γιαρι, γιαρι, γιαρια, θα σε νύχια μόνα τελειπλιά. Σε μαγκή, εν τούτο το κτένισμα που σου τερκάζει. Εγώ πάντως παιδιά ένιωθω καλά. Αγόρι, αν έχεις μετανιώσει, κράτα, προλαβαίνουμε να τα ακυρώσουμε. Δεν τα παντώσεις είπε λάρες που λέει ρε Ελευθερή. Καρούλα είναι εξώστη να πλύνει και δεν είναι τενή φύγε εσύ να ακυρώσεις το γάμο. Έλα ρε Παντελή να πω, αφού το παιδί δεν νιώθει καλά. Ένιωθω καλά ενώ ότι χωρίς την περούκα, χωρίς τα μαλλιά μου. Φορείς την περούκα σου καλό, αλλά με μας παραπονιέζε όταν μείνει μέσα στο σέρι του παπά. Α, μπράβο. Μπράβο, καλά που σου λέει ο Μίτσης. Πει ότι έχει λίγο ψηλό μέτωπο, που είναι το κακό. Ναι, ρε. Ξεκινάει από εδώ και που... με αυτό σβέρκο. Χαιρετίζω τον πιο σεξι γαμπρόν της χρονιάς. Παναγία μου, κύριε Γιασημάκη, πού έπινε η μαλλούρα σου? Τη στείλαμε στο... καθαριστήριο. Είμαι άνωστος, α. Ούτως ή άλλως, κύριε Γιασημάκη μου, είσαι άνωστος. Αλλά τώρα που σε θεωρώ χωρίς την περούκα, νομίζω είσαι πιο λίγο άνωστος. Ναι, αλλά χωρίς τα μαλλιά μου νιώθω γυμνός. Με έναν είσαι και τσένος συνηθίσεις. Έτσι θα κάνεις και... η οικονομία στο σαπού. Εγκαλά που λαλείς Νικόλα, δεν το σκέφτηκα τούτο. Επέλανες, είσαι τίποτα η βασίλισσα της Αγγλίας? Όχι, είμαι η βασίλισσα της Κύπρου. Ναι, και ο Πάρης ποιος είναι, ο πρίγκιπας Κάρολος? Ο Κάρολος δεν πιάνει πάζα δίπλα στο μωρό μου. Μα άκουσα ότι τον ηφικό που είναι να βάλεις είναι λίγο περίεργο. Γιατί είναι περίεργο? Επειδή είναι βασισμένο σε πουλί? Σε πουλί? Πέ μου ρε Μαργαρίτα, ο Πάρης είδεν το? Όχι, γιατί? Διότι νομίζω ότι μόλις το δει θα γίνει πουλί και θα πετάσει έξω από την εκκλησία. Άμα ρε, τούτο δεν το σκέφτηκα. It's too late να το σκεφτείς τώρα. Σιώπα, χαιρέτε τον λαό σου. Γεια μου, αν αλλάξεις γνώμη προλαβαίνουμε ακόμα. Ναι, μα να μου λαλείς τώρα. Η κόρη του Αχιλή θέλει σε πολλά. Κοπέλα όμορφη, προκομμένη. Πού ήσαν τον το φκιόρα που πάει να παντρευτείς τώρα? Αντούλα για όνομα του Θεού. Είναι κουβέντες που λαλείς τώρα. Σε λίγο να πάμε εκκλησάν. Κύριε Ελέησον, τι άλλο θα ακούσουμε σήμερα? Αντρούλα, αντροπή. Εσύ, μένα να κατονέσαι, άμα μιλώ εγώ από το γιο μου. Αψες! Πώς πάει ο υποψήφιος γαμπρός, ηθικό ακουμαγιώτατο, ε? Έτοιμος για την αγώνη? Είδες γε μου, ο τσοφίλος σου να λύζουν το. Τούτος ο γάμος είναι αγώνη. Η μητέρα σου, ναι, σωστά υπολογίσεις. Η κυρία Αντρούλα είναι η μητέρα μου, ο Άγγελος είναι ο πρώτος μας κουμπάρος. Χάρηκα πολύ, κυρία Αντρούλα. Γεια μου, σε παρακαλώ, πες είχα μια κουβέντα, πες και μου να αλλάξει γνώμη για την ασκό το δω. Αντρούλα, κανεί. Μα... μπορώ και μοιάσει της, θα αυτοκτονήσω. Αδριάμα, κόψε το ζαμί. Κύριε, ο κύριος Καμπής είναι ο πατέρας μου. Χάρηκα πολύ, κύριε Καμπής. Φαντάζομαι σήμερα φάσεις τις χαρές σας, ε? Ναι, ούτες πολλές χαρές. Σε λίγο θα κάνουμε και τούμπες. Αντρούλα, σταμάτα να γρουσουζεύτης το γάμο των παιδιών. Τούτην ήθελε, τούτην είναι να πάρει. Κύριε παπά, έχεις έναν άνθρωπο που με καταλαβαίνει άμεσα. Μπράβο, γε μου! Μπράβο! Εγώ η μάνα που σε γέννησε δεν έκαμα τίποτε. Που τράβησα τόσα βάσανα για να σε μεγαλώσω. Άντε γεια μου τώρα, αρκέψαν για κλάματα εδώ. Πάντως κύριε Χαμπή, τόσο μετρότερο είναι να περνάει καλά ο Πάρης με τη Μαργαρίτα.
και να μην του κάνει τα κάστια που κάνει σε μέναν η μάνα του. Κάστια, δηλαδή. Να μην του καορτίζει το βλαντζί του. Το βλαντζί του. Δεν μου κάνετε άλλη μια μετάφραση. Έτο, να μην του κάνει τα βάσανα του Ιησού Χριστού. Αυτό με το Χριστό το κατάλαβα. Παναγία μου, εμπολά βαρετή, επουζάσαμε. Έβασο, σιγά και να την παρασυνώσουμε, να. Πρώτη φορά να κάνω περίφορα ντουρτάς. Σαν να γίνει επιτάφιο, ρε παιδιά. Ε, αθούλα, τα να λύω. Μα να ντρεπέστε ρε, τέσσερα γαούρκα περιμένετε μια αδύναμη κοπελίτσα να σας τανίσει. Πιστώ το αδύναμη κοπελίτσα να μένε σε να μπαίνω σε ρε αθούλα. Γιατί εσύ είσαι πιο δυναμική και όπως τέσσερις μας μαζί. Κουλισκάσε και πρόσεχε να μην σας πέσει. Δες καλελιώνε, δεν θα προλάβουμε το γάμο να σπάμε. Αθούλα, άνοιξε η κάσα. Κάσα κόρη. Καλή για μας τις ελεύθερες. Κοίταξε, είναι αλήθεια οι φήμες που κυκλοφορούν. Καλοτυχίστηκε, φιλενάδα. Αλλά σε κουβέντα χαρούλα. Πάντως, χαρούλα μου, είσαι πολλά όμορφη νύφη. Η αλήθεια είναι ότι την πρώτη φορά δεν ήμουν τόσο όμορφη. Ελπίζω την τρίτη να είμαι ακόμα πιο όμορφη. Μα πού είναι η Μαργαρίτα. Μέσα με τη μάμα της και βάλει κάτι φτερά που της επέσαν. Φτερά. Νύφη που είναι αντίθυμα να μου ξαορνήθα. Κάτι ενδιάμεσο. Πάει σας φαίνομαι. Τέλειος. Πώς να το πω, ιδιόρυθμο. Εγώ θα το έλεγα παρασκάνδαλο. Αλλά καλύτερα να με μιλήσω. Γιατί θα με τσεδέτε τι. Κι αν έχει αείπη μπέτε. Αείπια όσα θέλεις. Δεν έχει λάθος. Είσαι μια κούκλα. Φτου φτου φτου. Άντε, έλα την ύφες μαζί με σας κάλε φωτογραφία. Άντε, να ξεκινήσει η μουσική. Santo Vasí, Santo Vasí.
Λεωνάρντο, ακόμη δεν έχω καταλάβει να πούμε. Γιατί δεν έφερες δύο επαγγελματίες μουσικής και μας κουβάλεις εδώ το γκούνελο? Διότι, Λευτέρη μου, οι επαγγελματίες μουσικοί στοιχίζουν 300 ευρώ. Μια φορά παντρεύεσαι, ρε. Μεν το πεις. Εσύ παντρεύτηκες δύο φορές. Άλογο. Τέλος πάντων, πού είναι ο φωτογράφος? Είμαι δαμέ. Εσύ για φωτογράφος δεν είσαι για... Ο Λάκης ένα Χριστός, και σαν μουσικός, και σαν φωτογράφος. Ναι, Νικόλα μου. Ένα Χριστός, αλλά φτηνός. Ξέρεις πόσα θέλει ένας φωτογράφος. Μισό λεπτό, κυρία Σεμάκη μου, δεν κατάλαβα καλά. Δηλαδή, νομίζεις ότι το δάμε εγώ να σου τα καμούλα μου, χτί. Ναι, Λάκη, τούτον είναι το δώρο σου για το γάμο μου. Βάλε κάτι λιότερο μες στο φακελάκι. Έλα, να τελειώνουμε με το ξύρισμα. Έχουμε και δουλειές. Λοιπόν, άχρηστε πρώην πάλι έτοιμος. Μάλιστα, άχρηστε πρώην εργοδότη. Άντε, ρε, Λάκη, ξεκίνα το τραγούδι του ξυρίσματος. Μα δεν ξέρω τα λόγια. Δεν ξέρεις τα λόγια, ρε. Όχι, αλλά εντάξει, ποιο λεπτά τσατίζονται. Κι αγιαξουρίστε τον καλά τούν το γαμπρόν το κέλι. Καλά, εντάξει, δώστε μου 3 λεπτά να σκεφτώ κάτι καλύτερο. Και ποια βαραβάσα με βερεβέ με στη βυρίβη καρδιά
Τα λοβορομόγια που βουρβού μου, οι βυρδίπες για βαραλουρβουρδα μου. Τρια λα 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 λα. Τρια λα 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 λα. Τρια λα 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 λα. Είναι από τον πραγμανούλο. Αυτή εδώ είναι η μεγαλύτερη τούρτα του κόσμου. Είναι για το ρεκόρ. Είναι. Ναι, αλλά εγώ έχω το μεγαλύτερο ψυγείο του κόσμου για να τη βάλουμε μέσα. Α, του τώρα δεν το σκεφτήκαμε. Τι είναι να γίνει τώρα. Άρα και σου να φάμε λίγο να εφορήσω ψυγείο. Πάντα σπαίνεται πολλά ωραία τούρτα. Ναι, πάρα πολλά ωραία. Άντε, σταθείτε όλοι γύρω να σας κάνω μια φωτογραφία. Κύριε Γαμπή, εσείς με τι ασχολείστε? Τραγουδό στους γάμους. Αλλά είμαι και καθηγητής διαιτησίας του ποδοσφαίρου. Και τη γυναίκα σας που την γνώρισατε, σε κανένα γάμο ή σε κανένα γήπεδο? Τη γυναίκα μου, τη Μακαρίτη σαν την Αντρούλα. Τι Μακαρίτη, κύριε Γαμπή, μέσα στην κουζίνα είναι η γυναίκα. Ναι, αλλά εγώ σκέφτομαι τώρα που να βγει έξω να την πνίξω να ησυχάσω. Δεν έχετε πολύ και όμορφη, κύριε Γαμπή, είσαι πολύ χαρατατζής. Εγώ σοβαρομιλούσα. Ναι. Τελικά δεν μου είπατε, πού την γνώρισατε? Παλιά εγώ είχα Καζαντίν και ήμουν στο Παναγύριν του κατακλυσμού στη Σκάλα. Του Μιλάνου. Τη Σκάλα. Της Λάρνακας. Και ήρθε η κυρία Ανθούλα εκεί πέρα να παίξει Καζαντίν, φανταζόμουν. Ναι, ήρθε να παίξει Καζαντίν, κέρδισε έναν μπουλούκο και είπα της και εγώ, εάν αφήνεις τον μπουλούκο να με πιάσει σε μένα. Και σας έπιασε. Δυστυχώς. Καταλαβαίνω, είναι λίγο καταπιεστική η γυναίκα. Σκέτη φάουσα. Γιατί φάουσα, καράγαμε. Πρέπει να λέει γιατί πιάμε στη σαβούλα, ρε αμά. Γιατί η αρφή μου εφάουσα. Ρε αμά, να συζητήσουμε πόσο φάουσαν οι αρφοί σου. Άρη, ο πατέρας σου έλεγε τώρα ότι θα τραγουδήσει τώρα που θα σε δίνουμε γαμπρό. Ναι, γίνεται και καλό φωνάρι. Αν δεν έχει καλύτερη φωνή στην Κύπρο, πα το παραδοσιακό τραγούδι. Όπου και να σε έρχεται και το όργανο μου. Συγγνώμη. Εννοώ το μουσικό μου. Άκου τον πάντα μου ρυθμό του. Ο Λεοντής είναι ο σύντροφός μου στους γάμους. Ναι. Τότε μας κάνετε μια επίδειξη πριν το ξουρίσουμε. Αμανά μου και να μου τον εξουρίσω. Αφήστε την να εισπράσει. Άντε, απακάτε μαντά προθέρμανση. Άντε, Λεοντή. Εβάψαμε τις, εκτενήσαμε τις, εβάλαμε τους στο βέλος, στα γάντια, τώρα θα ζώσουμε τις νύφες. Όχι, θα βάλουμε ζώνη μπας στον όμορφο το φόρεμα, θα το καταστρέψουμε. Όχι, μάνα μου, έτσι γίνεται. Η μάμα περνά τη ζώνη γύρω από τη μέση της κόρης της. Και εμένα που πεθάνει η γιαγιά μου, ποιος θα να ζώσει τη μάμα μου? Πάτε τώρα. Για τους σκόπους του γάμου θα τη δανείσω εγώ τη δική μου μάμα. Εξάλλου, Ειρήνη μου, μην ξεχνά ότι για τους σκόπους του δικού σου γάμου εδάνησα σου εγώ τον πρωσύζυγό μου. Φέρτε μαντήλι κόκκινο. Happy.
Βουράζε, δεν θα προφτάσουμε. Εντάξει. Ρε Φίσια, με βουράζε, θα μας παρασιωνώσεις. Εντάξει. Ρε Φίσια, βουρά, γιατί αν δεν προλαβούμε το στόλισμα του γαμπρού, θα με πιάει πελάρα, λαλό σου το. Εντάξει. Ρε Φίσια, με βουράζε να μας ρέψει μια αστυνομία. Αποφασίστε να που θέλετε. Να βουρώ, ξανά με βουρώ. Να με βουρά. Εντάξει. Βουρά, ρε Φίσια μου, βουράζε μας και αστυνομία, πιερώνω σου εγώ το πρόστιμο, γε μου. Πάτω του θα πω καλό. Επιά μας. Άδειαν οδηγού παρακαλώ. Εν έχω. Εν έχεις. Εννοεί αφικεντινέσο. Ασφάλαν καλό. Εν έχω. Εν έχεις. Εννοεί αφικεντινέσο. Συγγνώμη φίλε μου, αλλά να σε γράψω. Εν κάνει που εβούρας δεν έχεις ούτε άδεια ούτε ασφάλεια. Εν τα κλαις ρε φίλε. Ρε φίλε μου σε παρακαλώ λυπίδουτο ρε φίλε μου. Έχει γενέκα, έχει τρία κοπελούθια, έχει χρέη. Τι να κάνει ρε φίλε μου λυπίδουτο. Έχω. Σκάσε ρε σχέσεις. Κύριε αστυνομία μου σε παρακαλώ. Μεν τον γράψεις, μεν τον λαπορτάρεις. Συγγνώμη φίλε μου, αλλά στην αστυνομία πάνω απ' όλα είναι το καθήκον. Όνομα και επίθετο. Βασίλης Φίσας. Μα ο Φίσας το φοιτηλού είναι συγγενής σου. Είναι ο αρφός το δίδυμος. Μα σοβαρό μιλάς. Ήταν συμμαθητής μου. Δώσ' του πολλά χαιρετίσματα να πάει στο καλό να δει. Thank you φίλε μου. Και αν θέλει να σου κάνω κανένα σύζο τίκετ της ομόνια να επενδύνει να θωρείς μάπα μπέ μου. Φίλε, επειδή είναι από ελίστας, φιέται αμέσως τώρα πριν το μετανιώσω και γράψω σε εντάξει. Καμαξουρίζεις το γαμπρό να μεν τον βασανίσεις. Τούντι και λέντιν όμορφη να μεν ταλαιπωρεί. Κου αντρίφερι σαν του μωρού των κόλων. Τσάδε τζε κέλα γυαλιστήν σαν εκκλησιά στον θόλο. Τενείς
ορίστε τον καλά. Ξανίσετε γιατί να φύγουνούλες. Έχουμε τον συγγενής ή βρε μου τον καλαμαρά να τον βάλει πρώτον κουμπάρο. Ποιο είναι το πρόβλημα σου εσένα, φαίνεται καλό παιδί. Τα καλά του τα καλάθια. Αν ήταν καλό, θα του πήγα μια κουβέντα να μην παντρευτεί το φιόρο. Πρόσεξε, Αντρούλα, με μου κάνει ρεζιλίκια μέσα στην εκκλησιά, γιατί να γίνομαι πιο χορκά. Λοιπόν, εάν τολμήσει και γυρίσει, γιατί είμαι με το μισό τη μέσα στην εκκλησιά, θα την τριχώ μαλίσω. Έλα, άντε, τυχερέ. Έφερε και το παραδοσιακό μαξιλάρι για να μην πονάνε το ευαίσθητα οπίστια σου. Έλα, κόψε λαχανιέ. Τι να το πω, δεν μπορεί. Άρκεψε ο ξύρι να λιώνουμε. Έλα, έλα. Τώρα, θα σε φτιάξω. Έλα, έλα, όπαλα, έτσι, έτσι. Με βάλες κρυό νερό, ρε. Έλα, ρε, σταματά. Έλα, κλείσε το σταματάκι. Μου, μου. Αριζόνε, αριζόνε, ρε. Ρε, ρε, ρε. Ρε, γαμπρός που είμαι, δεν φάσω για σκαρναβάλο του τρεμες κατσαμπούνες. Καλά σας λέει, ρε. Σε γάμα πάτε, δεν πάτε στο κήπεδο. Yeah. Λοιπόν, η μαμά μου, η κυρία Αντρούλα και ο παπάς μου, ο κύριος Καμπής. Ούλης φούρπας, καλό πολύ. Καλό πολύ. Καλά. Εγώ είμαι ο Βάσος, ο στυλίστας. Χαίρο πολύ. Χαίρο πολύ. Εγώ είμαι ο Γιάννος, εγώ. Χαίρο πολύ. Χαίρο πολύ. Εγώ είμαι... Ο Φίσας. Έλα, έλα, ησυχία τώρα. Έλα, γιατί ξεκινάει τώρα όλο αυτό το πράγμα που περιμέναμε τόσο καιρό. Το ξούρι με το γαμπρού. Έλα. Λιώ, κόψε το μέσα κατσαμπούνε, να μου φαράσετε για με κόψε. Κράτα. Κράτα. Ah!
μου και τα μαλλιά. Να σου ζήσει η μάμα σου, Δεσποσίνη. Ευχαριστώ πολύ. Και στα δικά σου. Αν δεν κάνει καμιά χαλάστρα η μάμα μου, μπορεί. Τα πράγμα. Τίποτε, κάτι δικά μου. Άντε, πιείτε τον καφέ σας. Εν τω μεταξύ, δώστε μου σε μια κάρτα, γιατί μπορεί να σας φωνάξω εγώ στο δικό μου το γάμο. Εσύ έβρα το γαμπρόν και εμείς κάνουμε σου και καλύτερη τιμή. Καλά, κανονικά μου παντρεύκεται και εμάναν και κόρη. Πρέπει να πιένει ένα συνένα δωρεάν. Δηλαδή η κόρη πρέπει να πιένει μούχτη. Καλά, κορίθια μου, εν τη θυνήφια σου, να μου ντύθεις παγώνι. Η θεία σου έβαλε κάτι συνηθισμένο. Η Μαργαρίτα Πασά είναι μοναδική και γι' αυτό έβαλε κάτι μοναδικό. Έχει δίκιο, Ανταμάρα μου. Καπνίτη και πολλά ωραίο μπούστο. Άτι, μαμά, σταμάτα. Έλε τον υφήκο μου κάνει ωραίο μπούστο. Έχω ωραίο μπούστο, μου γεννήσει μιό. Έτσι, ήταν ανάγκη να το δείξεις του παπά να τον κολλάσεις. Εντάξει, παιδιά, μην ξεχνάμε ότι ο Θεός έτσι έκαμε την Εύα. Με στήθος. Σωστό. Και στον παράδεισο κυκλοφορούσα όλη τη τσιρή. Μαρία μου, ευτυχώς που ανακαλυφθήκαν τα ρούχα. Εφαντάστηκες να στέκεται δίπλα μου στην Εκκλησιάνο για σε μαγιστή τσίλος. Τελειώσαν και η μουσική των καθέντους. Άντε, πάμε για το καπνίσμα. Άντε, κυρία Μιχάλη, τη μουσική του καπνίσματος. Αρέσκουν μου πολλά του τα τραγούδια του γάμου. Γιατί δεν παίζουμε στα κλαμπ. Ναι, κόρη μου, και να παίρνουμε στα κλαμπ με τη βράγα και να χορεύκουν τον δρεπάνι και την τατσά. Σοβαρεύτου επιτέλους. Σιγά να μην στείλουμε στο Eurovision τη γέρα με τη βράκα. Αστεία, αλλά δουν τα τραούθια έχουν κάτι. Εμένα, ας πούμε, η γέρη μου η βράκα αρέσκει μου παραπάνω που τη καλομήρα στο My Secret Combination. Τα λοιπόν, είμαι έτοιμη να καπνιστώ. Άντε, πάμε κύριε μουσική, πάμε. Να την καπνίσεις.
Λοιπόν, και τώρα ο μουσικός Λάκης Κούνελος θα κάνει ένα διάλειμμα και θα ανάβει ο φωτογράφος Λάκης Κούνελος. Αμάρε, Λεωνάρδο, τι τραβάμε το τσουγκουνιό σου. Έτσι που φτάσαμε. Να δείτε λίγο πιο πίσω. Θέλω να ευκάλισω μορφολάκια. Να σε ευκάλω όπως είσαι, κυρία Σεμάκη. Να το σάζεις το Photoshop. Ού, αν τον περάσω από το Photoshop, μπορώ να τον κάνω να αφήνεται όπως τον George Clooney. Άντε ρε παιδιά, άντε ρε παιδιά, ακόμα έχουμε να τον ισώσουμε και να τον καπνίσουμε. Άντε. Φώναξε της μάνας του να'ρθεί να τον εσώσει. Σταμάτα, λίγο δύσκολα φωνάξουμε τη μάνα μου. Γιατί κυρία Σεμάκη? Τι γιατί ρε άχρηστη να πούμε, έχει 15 χρόνια η γυναίκα που μας κοιτάζει αφιψηλού. Βοήθειά μας. Είδες το τελευταίο επεισόδιο του Μιλάμου? Άντε ρε κουνελέ, άντε ρε κουνελέ, κάμε ένα δικό σου όπως το προηγούμενο. Ναι, ναι. Φώναξετε τους φίλους του λα 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 να'ρτουν να τον ιζώσουν λα 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 τούν το λεβέντιν το γαμπρό λα 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 στην ύφην να τον δω. Λίμπουρα, θα είσαι πολύ ωραίος γάμπρος. Πού είσαι μέσα ματιά σου, ρε. Μα έτσι κούκλο γιο, για να έρθει. Άτε να μεν το πω, να μεν το πω. Να μεν το πεις, ρε μάνα. Σκέφτονται σε λίγο ότι η κοπέλα θα είναι νύφη σου. Μη μου τα θυμίζεις, α. Μη μου το θυμίζεις. Εντάξει, κυρία Τρούλα, τώρα πιστεύω ότι είστε λίγο υπερβολικοί. Μεταξύ μας, έχει δίκιο, ρε, κυρία Λίμπουρα. Εγώ πιστεύω ότι η Μαργαρίτα Ελλή του πάρει. Ρε μου, είσαι σοβαρός, ρε. Είσαι σοβαρός, ρε. Να παντρέψουμε το φίλο μας και να δεις τώρα ότι η νύφη πέφτει του Λί, ρε. Πάρει, αν τόσο ο παπάς σου μοιάζει πολλά και του διέτη, του Βάσου Κωνσταντίνου, ρε φίλε. Πρώτος του ανήψου. Άρα, ρε. Μα σε ρούντο στόλισμα, ενέχει μουσική. Ρε παιδιά, καλά είναι ο φύσας. Έλα, πάμε τη μουσική για τον Τίσιμο. La 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 la
να έρθω, Μήτρια, αφού σου είπε δεν θα σε χρεώσει. Ναι, κύριε Γιασεμάκη μου, που του λέω δεν θα σε χρεώσω τίποτε. Ακόμα και το χαρτί που είναι να τυπωθούν οι φωτογραφίες, θα το πληρώσω εγώ. Πάντσε για τα λεφτά που κλαίω. Κλαίω γιατί είμαι μετάρφανος. Ούτε μάναν έχω, ούτε τζίνι για να με καπνίζουν. Εντάξει, ρε Γιασεμάκη, που είσαι 18 χρονών. Να σε καπνίσει ο γιος. Μα έχω γιον και δεν ξέρα. Ο Νικόλα, αφού θα τον υιοθετήσει, ήταν γιος σου, δες. Παιδί και υιοθέτηση. Εγκαλά που λαλείς. Άντε Νικόλα μου, σας του να με καπνίσεις. Βοηθάτε ρε. Καλά ρε, καλά. Για καπνίστε τον καλά. Στη συγκίνηση έχει να νιώσω που την τελευταία φορά που πια πρωτάθλημα η Ομόνοια, ρε παιχτες μου. Σταμάτα. Λοιπόν, εκαπνιστήκαμε, εζωστήκαμε, τώρα τα ψέματα τελειώσαν, ώρα να πάμε στην εκκλησία. Αμα ρε κοπελές, δεν ξέρω, κάτι άρχισε να με πιάνει ξαφνικά και άρχισε να δρώνω. Γιατί? Γιατί έχω αγωνία. Που είναι η πρώτη σου φορά. Δεύτερη, τρίτη φορά συνηθίζεις τόσο πιο ανετή. Μα καλώς σου, κυρία Χαρούλα. Το μωρό μου, αν κάμουν
να κάνει. Κυρία Πόπη μου, κοίταξε, ουλί για έναν πάμε να λέει και ξέρεις ήταν που γίνεται. Και εμένα ναι, μακαρίστηκε ο άντρας μου, νέα κοπέλα, να μείνω μόνη μου για πάντα. Νέα κοπέλα, τούτο, ναι, θα το σχολιάσω. Και καλά κάμνη. Πάρα πολλά ωραία τούτη τούρτα, αλλά νομίζω ότι δεν θα προλάβουμε να τη φάμε. Γιατί? Διότι ώσπου να τελειώσει το μυστήριο, να σε ρωτήσουν οι καλεσμένοι, είναι να τη φάνει μούγες. Καλά που λαλήνει, έφερα τούλη να τη σκεπάσουμε. Έστω μπελεγκάμαν την τόσο μεγάλη που δεν τη χώρε το σπίτι να τη βάλουμε μέσα. Ήθελα μισή μου να σπάσουν το ρεκόρ Guinness. Ας πω, η μουσική επέξα για το κάπνισμα, για το ζώσιμο. Νομίζω ανάρω να παίξετε και για το τίλημα της τούρτας. Ωραία. Έχεις ώρα. Γιατί εσύ είναι εσύ ρολόι. Έχω να βαριέμαι. Λευτέρα, σε ρωτήσω κάτι. Ρώτα Λεβέντη μου, ρώτα παλικάρι μου. Ό,τι θες ρώτα έτσι όπως είσαι. Μιλάς στον ειδικό τον γάμο, ωραία. Δύο φορές παντρεύτηκα, δύο φορές χώρισα και έχει ο Θεός. Τώρα που να παντρευτώ τη Χαρούλα, η δική μου περιουσία ενάντια η δική της. Ρε Λεωνάρντο, αν δεν ήσουν δικηγόρος συμφοράς, αυτό θα πρέπει να το ξέρεις. Ναι. Μα σοβαρομιλάς. Και μάλιστα άμα τύχει και χωρίσει με τη Χαρούλα και την ξαναπαντρευτώ εγώ. Η περιουσία σου θα γίνει δική μου. Εσύ σοβαρό μιλάς. Δεν παντρεύομαι καλό. Έλα ρε τώρα. Σε πειράζω να πούμε. Είναι δυνατόν να σκέφτεσαι τέτοια πράγματα λίγο πριν πατήσεις τα ιερά σκαλιά της εκκλησίας και ενωθείς η σάρκαν μίαν. Δύο έστω με τη γυναίκα που αγαπάς να ρωτάς τέτοια πράγματα. Φορά οδηγάω 30 πόδια αμάξι. Ελπίζω να μην έχει στενοστρίψει μου, γιατί δεν μας βλέπω να φτάνουμε σήμερα στην εκκλησία. Η τραγική ειρωνία είναι ότι πρέπει να βάλω στα αμάξι και το βλάχο. Να τον βάλω μέσα στο αμάξι ή να περάσω από πάνω. La 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 la
κάτι και σφαλιάρα στο γάμο σας. Πάθενα στα πόθε. Όχι, εγώ δεν τον εκάλεσα. Γιατί καλέσω στο γάμο μου το γαϊδούρι που με απέλησε. Εγώ εκάλεσα το. Εκάλεσες το. Αν το δω μέσα στην εκκλησιά, θα τον πετάξω έξω με τις κλωτσές. Δεν τολμήσεις να κάνεις έτσι πράγμα, σε παρακαλώ. Ο άνθρωπος είναι δικός μου καλεσμένος. Άδικα τσακώνεστε, έτσι κι αλλιώς θα έρθει. Και πού το ξέρεις εσύ? Λείπει για το Σαββατοκυριακό στην Αθήνα. Και πού το ξέρεις εσύ? Εκόλλησε η βελόνα σου, ρε Μαρία. Πού το ξέρω εγώ και πού το ξέρω εγώ, είπε μου το. Και πάθαινο στα πάθαινο να σου πει εσέναν έτσι πράγμα. Μπορεί να μιλούν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Πού είναι το κακό, ρε κοπελές? Λοιπόν, αλλάξετε κουβέντα. Ναι, να αλλάξουμε κουβέντα. Κυρία Δάφνη, εχθές που έφυγες που το Hands Night, πού έβγες? Ξαναλλάξετε κουβέντα. Γιατί, κυρία Δάφνη, μας λαλείς εν τίποτε μυστικό? Ναι, Νικόλα μου, είναι μυστικό. Μόνο εσείς οι μικροί ενώσετε μυστικά. Έχουμε μυστικά και εμείς οι μεγάλοι. Ναι, Νικόλα μου, έχω κι εγώ ένα μυστικό κρυμμένο στις καρδιάς στα βάθη, που λέει και βουγιουκλάκι. Έχω ένα μυστικό κρυμμένο στις καρδιάς στα βάθη. Κάνει δεν το κοιμάτι και ποτέ δεν θα το πω. Να μην είναι τρελό πάντα δικό μου το μυστικό μου. Αυτό το μυστικό το δικό μου που θα το πω. Να μην είναι τρελό πάντα δικό μου το μυστικό. Αυτό το μυστικό το γλυκό μου που τ' αγαπώ. Έχω ένα μυστικό που όλα τα ομορφαίνει και πρώτη μου φορά με πλημμυρίζει χαρά. Πόσο γρήγορα καμιά φορά τρέχει η ζωή μας. Πριν λίγων καιρών προσπαθούσα να σώσω το γάμο μου. Προχτές ευρέθηκα ξαφνικά σε διάσταση. Και ψες, φίλησε με ο άγγελος. Εν υπάρχει πιο μεγάλη συγκίνηση που να παντρεύει η μάνα την κόρη της? Υπάρχει! Να παντρεύει η κόρη την μάνα της! Τα ένα που να πει ο βλάχος, παντρεύκει την πρώτη γυναίκα του και χάσει την τωρινή του. Αθούλα, σταμάτα. Παπά, εγώ απλά ανησυχώ για να με τσακωθεί μες στην εκκλησιά ο βλάχος με την ειρήνη. Δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να σου κάνει καμιά σκηνή σήμερα, ειρήνη, ναι. Ειρήνη. Είναι αλλού του της ο νους της. Συγγνώμη, ήμουν αφηρημένη. Τι συζητούσετε? Τίποτε. Ελάλλον ότι στις 9 του Μακαρίτη άλλον έβαλε στο σπίτι. Ναι, κατάλαβα. Τι υπονοείς, Αθούλα? Για ποιο Μακαρίτη μιλάς? Το Μακαρίτη το βλάχον. Αθούλα. Τώρα εμείς πάμε για γάμο. Αφήσα στην πάντα τους Μακαρίτες. Λοιπόν, αποφάσισα πια θα κάνω πρόταση γάμου. Ποιας, ρε? Της κόρης της κυρίας Χαρούλας. Εν ωραίο μωρό. Ωραία, μα επελάνες. Γιατί, εν ωραίο μωρό. Όχι, εν ωραίο μωρό, αλλά είναι για τα μούτρας, ωραία, Χριστέ. Αφού που επίαμε για μένα πάρουμε την τούρτα, να είμαι στο γάμα μου. Μπορεί να πήγαινε κανά μου, είμαι στα μάτιν, ρε. Το λοιπόν, παρετά, τσακώνεται επειδή η ανιψιά μου είναι για τα μούτρα με του νιού με του άλλου. Επευκιά, σταματάτε και έχω να σας πω ένα νέο. Έχω έναν ανιψιό ο οποίος δουλεύει σε ένα εστιατόριο. Σιγά το σπουδαίο νέο. Έπια μας η έννοια του ανιψιού σου, αφήνει να κάνει καριέρα ως γκαρσόνι. Κόψε το ρέχο κουκούιν και ακόμα δεν είπα το νέο. Ο ανιψιός μου είπε μου ότι δεν έψες το σφαλιάρα που πιένει να φάει για μέ. Πόνα μου το ρε. Πρέπει να τρώει πάρα πολλά για να διατηρεί και το κορμινούλο. Αλλά δεν έτρωε μόνος του. Όσο καρετάει δεν το. Μου είπε πως ήταν τέτα τέτ με μία γκόμενα. Ναι ρε, με εγκόμενα, καλό με εγκόμενο. Απαναγιά μου, περιγράψες σου τι, είπες στην τόλος εντζίνη. Μου είπαν ότι ήταν με μία σεξ εγκόμενα γύρω στα 50. 50! Κρίμα στο παιδί να σχέθηκε με το πουρό. Ο υπέκτη μου νομίζω πως κάνεις λάθος. Πρέπει να σας πω τις καλύτερες και τις μεγαλύτερες συγκινήσεις ως εραστής ο Γούλης ο Φούρπος τις είχε μαζί με την Τανδουλάκη και να μην σας πω πως πέρασαν και πολύ καλά μαζί με τη ζωή τη Λάσκα.
Δηλαδή είναι αλήθεια για τον Μπουλαλού, για την παλιά όρνηθαν και το ζουμί. Πάντως εγώ θα ανακαλύψω πια Τζίνι και όταν την ανακαλύψω θα της φκάνω τα μάτια τσά. Κάποια δικιά μας ηρεά που με και ποια θυσία έχει κάνει αυτή για σε. Έχει πλάκα τελικά ο Κυπριακός γάμος. Άρα για να παντρευτώ κι εγώ στην Κύπρο. Φαντάζομαι τώρα τη σκηνή να παντρεύομαι εγώ την Ειρήνη και ο Βλάχος έξω από την εκκλησία αντιρρίζει να μας πετάει ντομάτες. Στην κονσέρβα μάλιστα. Τέλος πάντων, Άγγελε, συγκεντρώσου στο σημερινό γάμο γιατί είναι κάπως νωρίς να σκέφτεσαι το δικό σου. Και εσύ κύριε Λίμπουρα, τόσα παιδιά στην Κύπρο. Καλαμαρά βρήκες να βάλεις πρώτο κουμπάρο. Να σε θυμίσω ότι κι εσύ είσαι καλαμάρας. Δεν έχει σημασία. Εγώ είμαι από τους καλούς καλαμαράδες. Κοινός είναι από τους κακούς. Κύριε Βλάχο, να ντρέπεσαι. Τι να κάνεις και παρατηρήσεις του γιού μου. Ένιζε εσύ που τον απέλησες. Τον απέλησε επειδή μου ρίξε γροθιά. Ναι, Λεύτερη μου, πού νοιαρέσαι γιατί κόλλασες της Μαργαρίτας. Ω, μα για τη Μαργαρίτα που έτσι ακούθηκετε. Και εσύ πάρη μου, γιατί δεν την πες χάρισμα σου. Να γλιτώσεις και πουλιώτης. Αντρούλα, ήρεμα! Λοιπόν, για να μην τσακωθούμε μέσα στο αυτοκίνητο και να κάνουμε λαπίγες μέσα. Πέρα μας κάνουν τραγούδι, να τελειώνουν. Άντε Λεοντή, πάμε! Όπα! Έλα! Όλοι μας πάμε! Σήμερα, σήμερα γάμος γίνεται. Σου ρε Νικόλα. Τι λαλείς κόρη μου του μωρού. Είπαμε, εν είμαι μωρό. Τέλος πάντων, αντζίνος που κατάλαβα, λίγο πιο μεγάλος που τον Νικόλα. Λοιπόν Δάφνη, σας του και θα κανονίσω να σου σύρω την αφοδέσμη με τρόπο και εσύ να την αρπάξεις. Εμένα ναι, βοήθησε με ο Θεός επαντρεύτηκα, βοήθησε με ο Θεός έθαψα τον, εν έχω ανάγκη μπαλόκα μου. Έχουμε εμείς να αφήσετε και κανέναν άντρα για εμάς τις ελεύθερες. Κόρη Μαργαρίτα, τη δική σου την αθοδέσμη να τη σύρεις πάνω μου, α! Όχι, δεν θα σύρω τη δική μου αθοδέσμη. Γιατί? Γιατί θέλω να την αποξηράνω και να την έχω ευθύμιο για το γάμο μου. Να έχεις τον Πάρη, κόρη, ευθύμιο. Δεν χρειάζεσαι την αθοδέσμη. Να αποξηράνει και τον Πάρη. Όχι, τον Πάρη είναι τον κουφάνι που τα σαρλούμπες που λαλεί. Είδες, Νικόλα μου, προβλήματα που έχουμε εμείς οι μεγάλοι. Τώρα που δωρώ τα προβλήματα σας, σκέφτομαι να μείνω πάντα μητσής. Μάνα μου είναι τα ματούδια που έχει, κάποτε θα κάψει καρδικές. Κιντο μητσίν το τριμάτων, τα μελισσιά τα μάτια, μες στο χακί στραφόδουν, αξίζουν σημαλάτια. Για την καρδιά και την αγκάλι του. Σαν να ζαρκίσαν. Έτσι είναι κυρία Σεμάκη. Οι νύφες πάντα αρκούν παραπάνω. Είναι έτσι που γίνεται στους γάμους. Πού να ξέρω, έτσι ξαναπαντρεύτηκα. Σε γάμο έτυχε να πάεις. Όχι, οι γάμοι έχουν έξοδα. Εντάξει παιδιά, ένα εγώ σε σπίστο. Ιδρώτας.
Ήλιος, έλα και εσύ. Ωραία. Παρή μου, προλαβαίνεις να μετανώσεις. Πάμε σπίτι μας, για μου τσάφιστη. Αντρούλα, ήρεμα. Άντε ρε, παπέ, κανέναν τραγούδι, για αρχίσουν, πιάνει με το τρακ. Μα δεν μπορεί να πω, γε μου, πόξω από την εκκλησιά. Πες τους το δεύτερο, λάβετε τελευταίο ανασπασμό. Έλα βρε χαραλάμπη, να σε παντρέψουμε, να φάμε και να πιούμε και να χορέψουμε, να φάμε και να πιούμε και να χορέψουμε. Δεν τη θέλω ό,τι μπορείς, άλλα λόγια λέτε βρε παιδιά. Τι καμώματα είναι τούτα με το ζόρι πατριά. Τι καμώματα είναι τούτα με το ζόρι πατριά. Τι καμώματα είναι τούτα με το ζόρι πατριά. Ε, τα πουλαλείτε ρε κοπελές. Για και φακούμε γυρούς να πούμε και κανένα τραγούδι. Μα και πάμε νεκθρό ρε παπά, σε γάμον που πάμε. Να πούμε και ένα τραγούδι του γάμου καλό. Ξέρω έναν πολλά ωραίο εγώ, αλλά έχει ένα πρόβλημα. Τι πρόβλημα? Είναι στα κινέζικα. Λοιπόν, θα πούμε ένα που μας... Α, ναι, τούτο είναι καλό, πάμε. Να το πάρεις το κορίτσι, να το πάρεις, μην το παιδεύεις. Όλη η γειτονιά φωνάζει να το πάρεις το κορίτσι, να το πάρεις. Βρε δε σου λένε να το πάρεις με τη βία. Να το πάρεις επειδή το αγαπάς. Κι αν δεν ξέρεις το χορό μη τσαλιά. Μη φοβάσαι θα στο μάθει ο παπάς. Ναι. Να το πάρεις το κορίτσι. Να το πάρεις μην το παιδεύεις. Όλη η γειτονιά φωνάζει να το πάρεις το κορίτσι.
Γάι. Ο Κυρθανός πέθανε. Ο Κυρθάνος πέθανε. Να σου πω, Χαρούλα μου, την ώρα που άλλαζε τα στεφάνια ο παπάς, μαζί με το στεφάνι. Στεφάνια, παπά. Στεφάνια είναι αλλού, σ' άλλη τελετή. Ναι, ναι, ναι. Τα μπερούχα μου, τα μαλλιά μου. Βάρτα καλό, αλλά με μας παραπονιές άμα μείνουμε στο σέντια. Εγώ πάντως την αθοδέσμη είναι πιάσα τη και ξέρεις τι σημαίνει τούτο. Ρε Μαριά μου, η θεία μου η Αυγούστα, η γεροντοκόρη, ξέρεις πόσες αθοδέσμες έπιασες σε γάμους, πάνω από 50. Και όλες αποξηραμένες μες στη σάλα της. 50 αθοδέσμες, αλλά γαμπρός κανένας. Και εσύ, Μαριά μου, τα ίδια θα πάθεις. Κατσιασμένε! Σαν να κι άλλαξε το δίσιο τις τελευταίες μέρες. Είσαι τίποτε ερωτευμένος. Ξέρω εγώ. Εσύ να μου πεις. Τι φήμες κυκλοφόρησες στο κανάλι, Αθούλα. Η Αθούλα λαλεί διάφορα, αλλά δεν και πιστεύουμε τις κύριε Τόνι. Όταν ο Γιασεμάης γλίστησε στο ρύζι και καρφώθηκε με το κεφάλι του στο θρόνο του Επισκόπου, φοβήθηκα. Ναι, γιατί είχε την περούκα πριν, τώρα ήταν ακάλυπτος. Θα μπορούσε να πάθει ζημιά, γιατί είχε την περούκα για κράν. Τι σημαίνει, Αθούλα? Διακόπτω κάτι. Ναι, διακόπτεις. Τι θέλεις? Ήταν αν θέλετε τίποτε να πείτε. Όχι, δεν χρειάζεται. Εξάλλου εγώ και η Δάφνη θα πάμε μια βόλτα με τη μηχανή. Μα η κυρία Δάφνη 60 χρονών και είναι καν να πάει με τη μοτόρα. Είμαστε παντρεμένοι, ερωτευμένοι, αγκαλιασμένοι. Πατισμένοι, χρεωμένοι, απελπισμένοι. Τι δημόρα μου, είπα σου χιλιάδες φορές να βλέπεις τα θετικά της ζωής μας. Προσπαθώ να τα δω, αλλά δεν βρίσκω κανένα. Χαρούλα μου, σου υπόσχομαι ότι ξω Πασχά θα είμαι Ταύρος. Εγώ πάλι θα εξακολουθήσω να είμαι Παρθένος για σεμάκι. Χαρούλα μου, είχα ένα φίλο που είχε το ίδιο πρόβλημα με την γυναίκα του. Ναι, και τι έκανα εσύ? Έτρωνε 8 αυγά την ημέρα και σε 3 μήνες... Δεν κατάριζε.